Αυτός επιστρέφει απόψε στην αποστολή. Ο Κούσασκόβη, ο Κλωναρίδης έκανε το κοντρόλ. Ο Καρέλης τρώνει, ο Αμπέντ. 1-1 στο 6 ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Ωραία συνδυασμένη ενέργεια για τους πράσινους. Ο Αμπέντ βρίσκει τρόπο να απαντήσει πολύ γρήγορα και να πετύχει το δεύτερο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα. Ξανά ο Κούσας κόβει, ο Κλωναρίδης κατεβάζει, ο Καρέλης τρώνει πολύ ωραία στον Αμπέντ. Ο Καρέλης που έχει 8 γκολ στη σεζόν. Αυτή ήταν η τέταρτη ασίστ για τον Έλληνα επιθετικό. Πέρα από πρώτο σκόρερ είναι και πρώτο σε ασίστ, ενώ κράτησε το 0 στα 5 από τα 16. Ο Κλωναρίδης, τέτα τέτο Πέτριτς. 1-2, άδεια η άμυνα του Πανετολικού στο 11. Τώρα ο Ματζουράκης είναι έξαλλος. Παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν. Ο Στραματσόνη καλεί κοντά τον Ταυλαρίδη για να του δώσει οδηγίες. Ο Πέτριτς σκοράρει για τρίτη φορά κόντρα στον Πανετολικό στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό, που κάνει ανατροπή μέσα σε 5 λεπτά. Στο 6 ο Αμπέντ, στο 11 ο Πέτριτς. Μετατρέπουν το 0-1 σε 2-1. Αυτή τη φορά η ασίστ από τον Κλωναρίδη. Εύκολη δουλειά του Πέτριτς. Άδεια η άμυνα του Πανετολικού. Πράνιτς. Ωραία σέντρα. Ο Πέτριτς, ο Κυριακίδης στα δίχτυα. Στο 51 το 3-2. Πολύ ωραία εκτέλεση του Πέτριτς που δημιουργεί τη δική του εξαιρετική παράδοση κόντρα στον Πανετολικό. Σκοράρει και βάζει μπροστά για δεύτερη φορά στο μάτς τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστημένος προφανώς ο Σταματσόνη. Ο Πέτριτς σκοράρει για δεύτερη φορά απόψε. Πολύ ωραία πάσα του Πράνιτς. Ο Πέτριτς νίκησε τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Κροατική υπόθεση, το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Εκτελεί ο Λαγός. Ο Καλτσάς ξεχασμένος από την άμυνα του Πανετολικού. 4-2 ο Αμπέντ. Σκοράρει. Δεύτερο γκολ για τον Αμπέντ στην καλύτερη βραδιά του στο φετινό πρωτάθλημα. Με διαφορά από τις υπόλοιπες. Δύο γκολ ο Αμπέντ. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Σφραγίζει με τον γκολ του στις καθυστερήσεις την καλύτερη του εμφάνιση φέτος με τον Παναθηναϊκό. Σε φάση που ξεκινά από τον Καλτσά, αυτός κάνει την ασίστ. Ο Αμπέντ σκοράρε και εδώ σφραγίζει την νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανετολικό. Οι Αγρινιώτες σπατάλησαν την ευκαιρία τους με τον Βασιλείο. Ο Παναθηναϊκός σφραγίζει την νίκη του με τον Αμπέντ.